نوجه خطابنا إلى الأمة العربية قاطبة، إلى شعوبها وجيوشها وقادتها، إلى شبابها وكهولها، بأن حربا قومية يشعل فتيلها هذا السلطان التركي المعتوه في كامل المنطقة تستهدف الهوية العربية. Αμέσως μετά την κήρυξη τζιχάντ από τον Χαλιφά Χαφτάρ, ο Λιβικός στρατός ανακοίνωσε την κατάρριψη δεύτερου τουρκικού μη επανδρωμένου σκάφους. Λίβια, ليست حلب وسوريا. نحذر تركيا والشعب التركي من هذه الخطوة الكبيرة التي سوف يرتكبها المجرم في حقكم Ερντογάν. Την ίδια ώρα με κοινό ανακοινωθέν τα κοινοβούλια Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Μπαχρέιν καταδικάζουν την απόφαση του Ερντογάν να στείλει στρατό στη Λιβύη, κάνοντας λόγο για παράβαση του διεθνούς δικαίου. Απορρίπτουμε κάθε ξένη εισβολή σε αραβική χώρα και τονίζουμε ότι τέτοιες πρακτικές ενδυναμώνουν τους τρομοκράτες, υποδαβλίζουν την ειρήνη και οδηγούν σε αστάθεια και ανθρωπιστική κρίση. Στη στρατηγική σημασία της Συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης εστιάζουν διεθνείς αναλυτές. The decision is actually a strategic move for further involvement of Turkey in the Mediterranean and even in North Africa. There is $6 trillion value oil and gas reserves there, and that Turkey is not part of it, it is unthinkable in the Turkish strategic thinking. Και ενώ η Λιβύη βράζει, μέσα ενημέρωσης στην αραβική χώρα μεταδίδουν αυτές τις εικόνες από το Λονδίνο, αναφέροντας πως πρόκειται για τον πρόεδρο Σάρατζ μαζί με την κόρη του. Ο εταίρος του Ερντογάν εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από μία εβδομάδα στη Βρετανική πρωτεύουσα, με τις φωτογραφίες να ανεβάζει στο Twitter και ο Εθνικός Λιβικός Στρατός. Ο Φαΐζαλ Σάρατζ ακόμα ψωνίζει παπούτσια στο Λονδίνο. Με μήνυμά της στο Twitter προς τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, η κόρη του Μουαμάρ Καντάφη, Αΐσα, καταδίκασε την τουρκική εισβολή. Εάν κανείς από εσάς δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον Τούρκο εισβολέα, τότε κάντε στην άκρη και αφήστε τις γυναίκες της Λιβύης να αναλάβουν δράση. Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, η Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης οφείλεται στην άδικη απομόνωση που, όπως αναφέρουν, υφίστανται στη Μεσόγειο. The Turkish government has developed a common understanding and alliance for Eastern Mediterranean because Turkey has become sidelined and isolated. In Eastern Mediterranean energy issues. Επιχειρηματολογία που δεν φαίνεται να πείθει το λαό της Λιβύης. Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία στη Δύση, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να έχει νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας επέμεινε ότι δεν πρέπει να υπάρξει στρατιωτική λύση στην κρίση και επισήμανε την ανάγκη να αποφευθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση που να συνδέεται με παρουσία ξένης στρατιωτικής επέμβασης. Μήνυμα που καλεί σε αυτοσυγκράτηση έστειλε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες. Σοβαρές. Νομίζω το πιο σημαντικό πράγμα που έχει να κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι να θυμίσει στον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δεν πάει να είναι Αμερικανός Πρόεδρος, παρά τα προβλήματα μνήμης που έχει συχνά, και προσεγγίσεων, το τι ζημιά κάνει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι θέμα απλά ελληνοτουρκικών. Και αυτό πρέπει να είναι σαφές. Είναι θέμα σχέσεων Τουρκίας-ΝΑΤΟ. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η οποία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι είναι ένας πυλώνας σταθερότητας και συμμαχικής παρουσίας στην περιοχή, η Τουρκία συνιστά ζημιά, συνιστά πρόβλημα, συνιστά ζήτημα ανοιχτό για το ΝΑΤΟ. Αυτή είναι μία διάσταση και δεν αφορά μόνο τα ελληνοτουρκικά. Και είναι κρίσιμο το να μην αφορά μόνο τα ελληνοτουρκικά. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα, εκτός από εξοχρονισμό εξοπλιστικό, χρειάζεται επενδύσεις.